διότι της ελληνικής οικονομίας, στην ναυτιλία, στην ανάπτυξη των λιμανιών και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο, είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κύριε Λαμπρίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Η ανάπτυξη των λιμανιών, κύριε Λαμπρίδη, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Το λέμε χρόνια, αλλά ευελπιστούμε πλέον πώς βγαίνει από τι αλλεπάλληλε κρίσεις. Η τελευταία απόπειρα που είχαμε ήταν το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης. Εκεί όμως τα πράγματα σταμάτησαν και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι εικόνα έχουμε και τι μπορεί να περιμένουμε από την Αλεξανδρούπολη, τι δεν έγινε, τι έπρεπε να γίνει. Ε, ξεκινάμε από ένα θέμα καυτό και έχετε δίκιο που το θέτετε. Σε μια ημέρα ε, που τα λιμάνια, τουλάχιστον ό,τι αφορά στην ακτοπλοεία, είναι κλειστά γιατί 48 40-40 περίπου Ορθώ το επισημαίνετε και θα ερχόμασταν μετά. Ε, ναι, ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε για την Αλεξανδρούπολη. Ε, εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε σημαντικά λάθη. Και τα λάθη το σημαντικότερο λάθο που έκανε ότι δεν ακολούθησε τη διαδικασία που είχε προκρίνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων. Που είναι το μοντέλο που ακολουθείται όχι μόνο στην όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Δηλαδή, η κυβέρνηση επέλεξε να πουλήσει την το πλειοψηφία του μετοχών του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη, mm -hmm. ε, να πουλήσει τη ρυθμιστική αρχή του λιμανιού, ε, να δώσει όλε τι εκτάσει, να δώσει ακόμα και το λιμάνι τη Αμοθράκη, που ανήκει στον οργανισμό Λιμάνι Αλεξανδρούπολη. Αντί να επικεντρωθεί στη μεγάλη χρυσαία ζώνη, υπάρχει μια μεγάλη χρυσαία ζώνη περίπου 400 στρεμάτων mm -hmm. του λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη που είναι προ αξιοποίηση. Αντί λοιπόν να παραχωρήσει μόνο αυτή την έκταση σε εταιρείε που θα μπορούσαν να πτύξουν εμπορικά το λιμάνι, προτίμησε να ακολουθεί αυτό το μοντέλο σε ένα λιμάνι το οποίο έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία και του λόγου του αντιλαμβάνονται όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα. Δεν θα οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν και γεωπολιτικέ εμπλοκέ και οικονομικέ και πρακτικέ. Δυστυχώ επιβεβαιωθήκαν. Ο διαγωνισμό ακυρώθηκε. Το στίχημα παραμένει. Στην Αλεξανδρούπολη, η χρυσαία ζώνη πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm. Έχουμε δυνατότητε να γίνει ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο που θα δώσει ανάπτυξη σε όλη την περιοχή. Επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ξεκινήσει αυτέ τι διαδικασίε, είχαμε ψηφίσει νόμο, είμαστε συνενώσιμε με το ΤΑΙΠΕΔ. Δυστυχώ η Νέα Δημοκρατία ανέτρεψε όλε τι προβλέψει που υπήρχαν τότε και τι διαδικασίε και οδήγησε σε αυτό το σημερινό αδιέξοδο. Κύριε Λαμπρινίδη, θεωρείτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητε πίσω από αυτή την uh, κίνηση. Πιθανότατα να υπήρξαν σκοπιμότητες ε, όταν προχωρά σε διαδικασίε αξιοποίησης όχι με γνώμονα το δημόσιων συμφέρον, αλλά με γνώμονα το πώ θα εξυπηρετεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, μπορεί να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Πολλά ακούγονται, ε, νομίζω όμως είμαι σαφή. Ναι, ε, ναι. Ε, είστε σαφής. Ε, θα δούμε και τι γίνεται με την ανάπτυξη άλλων λιμανιών τη χώρα, γιατί είναι κομβικό ο ρόλο του στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε χρόνια με πολλές κυβερνήσεις, αλλά τελικά δεν το βλέπουμε να προωθείται στους ρυθμούς τουλάχιστον που είναι το ευκταίο. Να έρθουμε όμως στο τρέχον ζήτημα, το οποίο όπως είπατε και εσείς είναι η απεργία στα λιμάνια. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Ναι, έχει ξεκινήσει η επαιδεία τη Πανελίδα Ναυτική Ομοσπονδία. Ε, τα λιμάνια τη ακτοπλουεία είναι κλειστά. Ε, οι εργαζόμενοι ζητούν υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασία, το δικαιούνται. Mm. Τα χρόνια τη πανδημία, ε, το ναυτικό επάγγελμα ήταν ένα από τα επαγγέλματα που υπέφεραν ας το πούμε, οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο. Ζητούν αύξηση των επιδομάτων των άνεργων ναυτικών, ζητούν προστασία των οργανικών συνθέσεων. Ζητούν όμω και άλλα πράγματα, και όχι μόνο σε αυτήν την περιοχή και σε άλλε. Προστασία τη ναυτική εργασία, τη απλήρωτη ναυτική εργασία, των υπερβάσεων ε, στα ωράρια, για τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει θεσμοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία που αύξανε τα πρόστιμα, ε, υπήρχε αυξημένο έλεγχο ε, στι συνθήκε εργασία των εργαζομένων, τα οποία το 2019 και μετά τα κατήργησε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε είναι ε, μια πραγματικά ε, πολύ σκληρή δουλειά η δουλειά των ναυτικών. Είναι κατανοητό ότι με τις οσοδηματικές απώλειες που έχουν υποστεί όπως και οι υπόλοιποι ε, Έλληνες πολίτες στη διάρκεια των αλληπάλληλων κρίσεων είναι εύλογο να προβάλλουν τέτοια αιτήματα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει και ένα ζήτημα για την ακτοπλοεία. Με την έννοια ότι και εκείνοι ήταν στα θύματα της κρίσης. Πόσο εύκολο είναι να ικανοποιηθούν ε, αυτά τα αιτήματα σε αυτή τη φάση. Ήταν στα θύματα της κρίσης. Αλλά και και κυρίω τη κρίση τη πανδημία, που είχαμε δύο χρόνια off και τον τουρισμό και πολλά προβλήματα για την ακτοπλοΐα, Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση, έχουν και εκείνη η εκτόξευση του ε, κόστου του μεταφορικού, του ενεργειακού. Βεβαίω, ε, είναι αντιληπτό. Ε, οι εταιρείε, βεβαίω, επιδοτούνται. Υπάρχουν επιδοτήσει στι άγονε γραμμέ, τουλάχιστον στι γραμμέ δηλαδή που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον και είχαμε και κάποιες καλές χρονιές. Ο τουρισμός σε, σε άποψη, από άποψη μετακινήσεων επιβατών πήγε σχετικά καλά. Βεβαίω οι εταιρείε έχουν χρέη, για να γνωρίζουμε τι συνακτοπλοϊκέ εταιρείε είναι πτυγμένε στα χρέη μέσα στο λιμό, Πάρα πολλέ από αυτέ, όχι όλε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τι καλέ χρονιέ που ήρθαν μετά την πανδημία, οφείλουν ή απαιτούν οι εργαζόμενοι ή δικαιούνται ένα μέρο αυτή τη ευμάρειας που υπήρχε στον κλάδο, έστω και αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Mm. Να σα ρωτήσω, έχετε εκτίμηση τη ε, ζημιά που προκαλείται αυτή τη στιγμή στον ε, κλάδο τη ε, ναυτιλία από αυτή την απεργία. Π, 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 τ, τ, το τι... κόστος. κόστος. Πόσο κοστίζει δηλαδή αυτή η... Ε, ε, αρνητικά δεν μπορώ να σας πω. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα αντίκτυπο ε, στις τοπικές οικονομίες κυρίως. Οι ναυτιλιακέ εταιρείε, ξέρετε, πολλέ φορέ δεν πλήττονται και τόσο πολύ. Με την έννοια πια ότι είναι χειμώνα, όταν σταματήσει η απεργία, τα πλοία θα φύγουν γεμάτα. Και το χειμώνα, ξέρετε, τα πλοία φεύγουν με μικρό αριθμό επιβατών. Υπάρχει βεβαίω αυτό το κόστο για τι τοπικέ κοινωνίε, υπάρχει μια πολιτική πίεση για την κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καλό τρόπο εργαζόμενων να δείξουν την αντίδρασή του όταν πραγματικά η εργοδοσία δεν προσέρχεται να. Υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασία ή δεν δέχεται αυτά τα αιτήματα τα οποία θέτουν. Mm. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι πράγματα εφαρμόσιμα, Είναι κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει στην κυβέρνηση μετά τι εκλογέ, θα τα δούμε να εφαρμόζονται άμεσα. Σα είπα, αυτό που θα γίνει άμεσα θα επανέλθει η νομοθεσία που είχε θεσπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μπορέσουν να προστατευτεί η ναυτική εργασία από την εργοδοτική αυθαίρεση. Mm. Για παράδειγμα, είχαμε θεσπίσει ότι σε περίπτωση που που εντοπίζουν οι αρχέ. Υπάρχουν τα πρόστιμα που αναφέρατε. Ε, αυτό yeah. ακριβώ. Τα πρόστιμα δεν θα είναι αναπεριστατικό, θα είναι αναργαζόμενο. Αυτό είχε δεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπω συνέβαινε και στη Στεριά. Η Νέα Δημοκρατία το κατήργησε. Mm -hmm. Όπω και άλλε διατάξει που είχαμε θεσπίσει, όπω που αφορούσαν στην απλήρωτη ναυτική εργασία. Να μην μπορούν οι εταιρείε που χρωστάνε χρήματα στου εργαζόμενου να παίρνουν μέρο σε διαγωνισμού για να αναλάβουν ε, τι λεγόμενε άγονε γραμμέ, τι γραμμέ οι οποίε έχουν μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον. Αυτά θα επανέλθουν άμεσα. Ψηφισμένοι νόμοι ήταν σε δύσκολα μνημονιακά χρόνια και στα εύκολα χρόνια που αποκολούθησαν. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατή επέλεξε να του καταργήσει. Μάλιστα. Και ε, δεν ξέρω, Νικόλα, αν ήθελε να ρωτήσει κάτι. Όχι, ολοκλήρωση για να επιστρέψω στα λιμάνια. Και εγώ. ήθελα <χω> να επιστρέψω <χω> στα λιμάνια, <χω> εκεί θα γύριζα. Ήθελα ε, ε, να καταλάβω λίγο καλύτερα ποια είναι η στρατηγική κίνηση που προτείνεται ότι πρέπει να κάνει η, όποια ε, κυβέρνηση αναλάβει την, το τιμόνι τη ε, διακυβέρνηση σε σχέση με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση, καθώ είναι και τεράστια η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική σημασία των λιμανιών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολης. Και Πολύ πέρα σού... από τη γεωπολιτική, είναι και το οικονομικό κομμάτι, βεβαίω πάντα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ σωστά θέτεται το θέμα. Ε, να πω ότι εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πρακτική, όπω είπα και στην αρχή, η οποία ακολουθείται σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και στην Ευρώπη, που είναι η τακτική, η πρακτική των υποπαραχωρήσεων την οποία την είχε θετήσει το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι η εξή. Τα λιμάνια παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και σε εκτάσει οι οποίε δεν μπορεί το δημόσιο να αξιοποιήσει. Εμεί λέμε και σε εκτάσει και σε δραστηριότητε που δεν έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, όπω είναι για παράδειγμα η ακτοπλοεία. Ε, και χρειαζόμαστε παιδί σε εκείνε με ένα σχέδιο να έρθουν οι ιδιώτε να επενδύσουν. Mm -hmm. ε, στην Ευρώπη σήμερα το 87% των λιμενικών αρχών είναι δημόσιε σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΠΟ. Ω το 96% το υπόλοιπο 9% τα διαχειρίζονται σχήματα που το δημόσιο είναι κυρίαρχο. Και μόνο το 4% αφορούν σε ιδιωτικά λιμάνια. Είναι δυστυχώ τα δικά μα λιμάνια, τα οποία η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου επέλεξε να τα βγάλει στο σφυρί και υποχρεώθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει αυτέ τις διαδικασίε. Και τα λιμάνια που σταμάτησε και ο Μέιτζορ την πρακτική τη Θάτσερ των ιδιωτικοποιήσεων τη δεκαετία του 80, τα βρετανικά, που και εκεί απέτυχαν. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι η δική μα στρατηγική. Είναι στρατηγική η οποία και, επενδύει, και, και προσελκύει επενδυτέ. Ξέρετε, οι επενδυτέ δεν θέλουν να αγοράσουν ένα λιμάνι, οι σοβαροί επενδυτέ, mm. και να ακολουθήσουν όλε τι δραστηριότητε. Και οι επενδυτέ εξειδικεύονται. Υπάρχουν επενδυτέ που εξειδικεύονται σε μαρίνε, σε φορτία, σε κοντέινερ, σε γενικό φορτίο. Και τον καιρό που ήμουν γενικό γραμματέα. Σε συνέδρια μου είχαν συναντήσει yeah. άνθρωποι από εταιρείε οι οποίοι μα έλεγαν: Κύριε Λαμπρίδη, γιατί ένα λιμάνι πρέπει να βγει να πολιθεί ολοκληρωμένο. ολοκληρωμή. Θέλουμε να επενδύσουμε, για παράδειγμα, σε μαρίνε, mm. μπορούμε να φέρουμε πελάτε μπορούμε να επενδύσουμε σε υποδομέ. Γιατί μα υποχρεώνει κάποιο να διαχειριστούμε Ε, Υπάρχει όμω και το μεγάλο κομμάτι, το ε, εμπορικό, που έχει πολύ ε, ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία. Ας πούμε, υπάρχουν, έχουμε λιμάνια όπω η Γουμενίτσα και ο Βόλο που είναι κομβικά και για την εμπορική δραστηριότητα και για την, οικονομή, και για την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο της περιοχής, αλλά συνολικά ενός νέου μοντέλου στη χώρα εκεί. Τι σχέδιο έχετε. Ναι, κοιτάξτε, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, κατά τη γνώμη μας, δεν έπρεπε να βγει προς για τον εξή λόγο. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, στο δημόσιο, Είχε κάνει όλε τι απαραίτητε επενδύσει για να έχουμε σήμερα ένα μεγάλο σύγχρονο λιμάνι στο κομμάτι τη ακτοπλοεία. Mm -hmm. Στο κομμάτι, μάλλον τη σύνδεση με την Ιταλία, που εξυπηρετείται και το εξαγωγικό εμπόριο τη χώρα. Συγγνώμη ναι. που σα διακόπτω, αλλά με δεδομένη και την ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Πέρα από την ακτοπλοεία, η Γουμενίτσα δεν μπορεί να αποδειχθεί κομβική και εμπορικά και πάλι είχε ολοκληρωθεί προβλήτα ε, επί των ημερών μα. Τα, τα έργα για να μπορέσουμε να υπάρχει και μια διακίνηση γενικού φορτίου. Η κύρια όμω δραστηριότητα αφορά στην, uh, στα πλοία Ρορό, -Ρο, στα πλοία που, στα, που εξυπηρετούν τι συνταλίκε, που φέρνουν τα επαγγελματικά εμπορεύματα. Ιταλία. Και, εκεί είμαστε σε πάρα, πάρα πολύ κατάσταση από υποδομών. Έγινε διαγωνισμό λοιπόν για να δοθεί ένα λιμάνι έτοιμο που δεν χρειαζόταν επενδύσει. Ξέρετε ποιο έχει βγει ω προτιμητή ω επενδυτή. Ε, και επαναμένουμε το Ελεκτικό Συνέδριο να εγκρίνει τη σύμβαση. Η εταιρεία του κ. Γκριμάλτι, η οποία τι έχει, έχει και την, ε, είναι η κύρια εταιρεία που εξυπηρετεί και το εμπόριο μεταξύ Ελλάδα και Ιταλία ακτοπλοϊκά. Έχει τα πλοία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κίνδυνο, γιατί έχουμε ένα μονοπόλιο πλέον. Η ίδια εταιρεία τα έχει και το λιμάνι. Στο μεγαλύτερο μέρο θα εξυπηρετεί και τι εμπορευματικέ μεταφορέ mm -hmm. και θα μπορεί να ορίζει τιμολόγια και θα μπορεί να ορίζει μια σειρά από πράγματα που έχουν άμεση επίπτωση και στι εξαγωγέ τη χώρα και στο κόστος των προϊόντων. Εμεί λέμε όχι στα μονοπωλιά. Δεν χρειάζεται, δεν υπήρχε λόγο. Και ιδιαίτερα στην Οικουμενίτσα, δεν υπήρχε λόγο να γίνει αυτό. Υπήρχαν επενδύσει που μπορούσαν να γίνουν στη Μαρίνα, mm. υπήρχε το σχέδιο για να γίνει εμπορευματικό κέντρο. Στις... Τώρα, λέτε ότι πρέπει να μείνουμε ε, κυρίω σε δημόσιο έλεγχο σε αυτά τα. Στην Οικουμενίτσα, ναι, στην Αλεξανδρούπολη μπορούμε να πάμε με σε πεντακτική με των υποπαραχωρήσεων. Στο λιμάνι Φίλιππο Β' τη Καβάλα, θα μπορούσαμε να πάμε σε ιδιωτικέ επενδύσει με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων και εκεί έχει βρεθεί ένα επενδυτή. Ένα χρόνο τώρα δεν έχει γίνει καμία διαδικασία και δεν ξέρουμε αν θα γίνουν και επενδύσει. Ξέρετε, τι ιδιωτικέ επενδύσει τι θέλουμε για να γίνει έργο. Mm. Δεν θέλουμε να δώσουμε ένα λιμάνι για να μην γίνει κάτι. Mm -hmm. Κύριε Λαμπρίδη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα που έχει ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα την ξανακάνουμε, γιατί θα έχουμε αρκετέ ευκαιρίε μπροστά μα. Τα λιμάνια είναι ένα κομβικό στοιχείο για την πολύ. ανάπτυξη. Να είστε καλά ε, και.